στο σημερινό βίντεο, παιδιά, είναι χορηγούμενο από την enabot.com. Και enabot.com, ακούστε τώρα τι έχει. Έχει games, gift cards, κωδικούς, έχει τα πάντα, ό,τι γουστάρεις και σε τριλές τιμές. Από εκεί που στο Steam θα τα έπαιρνες ακριβά, εδώ τα παίρνεις εντελώς τζάμπα. Και με το link ας μπειραφή, παίρνεις με τον κωδικό μου 3% έκπτωση, που ο κωδικός μου είναι Gregory. Με τον κωδικό μου παίρνεις 3% έκπτωση και με το link κάτω στην περιγραφή, αν το πατήσεις και κάνεις εγγραφή, θα πάρεις και 1 ευρώ έτσι, τζάμπαρε. Οπότε, τσέκαρ τα link κάτω στην περιγραφή και πάμε στο βίντεο. Γεια σας παιδιά, Gregory YouTube εδώ και καλώς ήρθατε πίσω σε ένα ακόμη βίντεο μου. Σε λίγο, κάτι βλέπω. Τι είναι αυτή η κοκκινίλα? Εντάξει. Anyway, δεν πειράζει, πάμε στο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, όπως βλέπετε και από εδώ πέρα, κάτω στον τίτλο, θα κάνουμε ένα τρελό, μα τρελό βίντεο. Ναι. Πάω λίγο τώρα να σας εξηγήσω πώς θα πάει αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Βασικά, πριν ξεκινήσω, να σας πω ότι θα βρίσκεται κάτω στην περιγραφή link να το πατήσεις, να μπεις εκεί που λέει ο χορηγός του καναλιού μου. Το πατάς, μπαίνεις στην ιστοσελίδα της Magic Bee Clothing, αγοράς ό,τι ρουχαλάκι θέλεις. Γιατί όπως βλέπεις, έχουν πέσει, φαντάσου, όλα sold out. Εντάξει. Εντάξει, φταίει και ο κωδικός μου για αυτό το πράγμα. Γιατί αν βάλεις Gregory 10 στο ταμείο, παίρνεις και 10% έκπτωση και κάτι αφαιρούνται και από εκεί. Αλλά ναι, αν γουστάρεις, στραβά πάρε και εσύ, πρόλαβε τίποτα. Γιατί δεν βλέπω να προλαβαίνεις εδώ πέρα με τον κωδικό μου πλην 10% έκπτωση που παίρνεις κιόλας. Δεν νομίζω να προλάβεις κάτι. Αλλά αν ναι, και μην ξεχάσω πολύ, ανεβάζουν και story και με κάνουν tag και εμένα και τη Magic Book Clothing. Τα βλέπω όλα. Κάποια τα κάνω και repost. Οπότε όσοι αγοράζετε, ανεβάζετε, με κάνετε tag και τα βλέπω όλα. Τώρα θα κάνεις ένα follow εδώ πέρα στο Instagram. Από πού το πήγα και το χέρι. Εδώ πέρα στο Instagram που έχουμε αυτή τη στιγμή 26.000. Νομίζω τόσους έχουμε. Έχουμε 26.400 περίπου. Εσύ θα πας να κάνεις ένα follow. Φτάνουμε τους 30.000 και εντάξει ρε φίλε. Τι να κάνω, δεν γίνεται, έχω τρελαθεί ρε φίλε. Α ναι, και τρέχει και ένα τρελό giveaway 1500 ευρώ αξίας ρε. Ρε τράβα πάρε μέρος στο giveaway που έχω διοργανώσει μαζί με τον Άλεξ. 1500 ευρώ αξίας όλα τα πράγματα που έχουμε αγοράσει. Α ναι, έχει και ένα iPhone μέσα, δεν ξέρω. Τράβα, κάνε follow και μπες να πάρεις μέρος. Και μην ξεχάσω να πω ότι κοντεύουμε για τους 60.000. Το όνειρό μου είναι 100.000, πάμε λίγο πάτα. Άκου τι θα κάνεις. Θα πας κάτω, θα πατήσεις το κουμπάκι που λέει εγγραφή, subscribe. Δηλαδή από κόκκινο κουμπάκι να γίνει νομίζω γκρι γίνεται. Ναι. Οκ. Okay. Θα πατήσεις και δίπλα την καμπανούλα και το βάλεις όλες. Να σχολείται πάντα ειδοποιήσεις και θα είσαι πολύ κομπλέ. Όσοι δείτε αυτό το βίντεο, τράβα κάνε τώρα subscribe να πάμε 100.000 για να πάρουμε και την πλακέτα. Γιατί είναι ένα όνειρο ρε φίλε. Εντάξει, είναι ένα όνειρο. Τώρα ας μην τα πω λόγο, πάμε στο βίντεο. Δεν εξήγησα πάνω κάτω πώς θα είναι το βίντεο, αλλά θα το εξηγήσω τώρα. Ακούστε τι γίνεται. Θα πάρουμε το κινητό μας, θα μπούμε στο Instagram κανονικά, θα πάμε στα DM μας και θα διαλέξουμε 10 top Instagrammers, παύλα, YouTubers. Δηλαδή μέσα σε αυτά τα 10 άτομα θα είναι και YouTubers και Instagrammers. Τώρα πάω να διαλέξω 10 YouTubers και Instagrammers και τα λέμε πάλι σε λίγο. Μαγκές, δεν αντέχω άλλο. Κάνει φοβερή ζέστη. Βασικά, έχω ανεμιστήρα εδώ δίπλα μου, αλλά αν το ανοίξω, κοιτάξτε λίγο πόσο θόρυβο κάνει. Το ακούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Περίμενε λίγο σαν να δυναμώσω, έλα. Τι? Έλα μαγκυλάρα. Έλα. Έχω να πάω. Ωραία. Έχω διαλέξει 10 άτομα. Είναι ο Κοψιάλη, ο Τζίμκο, ο Άλεξ που το έκανα για πλάκα, θα το δείτε σε λίγο. Η Αναστασία Γιούσεφ, ο Νος, ο MarioTube, ο Τζούξ, ο Χέντλορ, ο Μάνος και ο Γιανούμπα. Οπότε, αυτοί είναι οι 10 YouTubers, παύλα influencer, δηλαδή Instagrammer, που θα στείλω μήνυμα και πάμε να δούμε τι θα τους γράψω. Ωραία, βασικά εσείς θα βλέπετε ένα screen share, βασικά να το βάλω από εδώ. Έλα, το βάλω από εδώ το screen share, ρε, γιατί μπορώ. Οπότε τώρα βλέπετε, θα πάω να στείλω μήνυμα μισό λεπτάκι. Ωραία, το πρώτο μήνυμά μας θα το στείλουμε στον Αλέξανδρο Κοψιάλη. Όπως βλέπετε μου έχει απαντήσει, δηλαδή μου πατάει και καρδούλες, μου έχει στείλει και ένα emoji. Και πάμε να του στείλουμε τώρα. Παίζει να κάνεις κανένα meet-up. Σημαντικό, βάλω και αυτά τα emoji, βάλω αυτό. Ωραία, στείλαμε το πρώτο μήνυμά μας που είναι ο Αλέξανδρος Κοψιάλης. Τώρα πάμε να στείλουμε το δεύτερο που θα είναι στον Μάν. Τώρα τι θα στείλω στον Μάνο? Ο Μάνος δεν μου έχει απαντήσει βέβαια. Αλλά θα δω τι θα του πω τώρα. Όπως βλέπετε είναι κενή συνομιλία μας. Τώρα θα του γράψω. Περίμενε, καλησπέρα Μάνο.
Βάλουμε, ποιο να βάλω, βάλω το, όχι, ωραία, θα βάλω θαυμαστικά. Θα κάνεις κανά meetup Αθήνα, ερωτηματικά. Ωραία, στείλαμε και το δεύτερο μας μήνυμα που είναι στον Μάνο. Μέχρι τώρα έχουμε στείλει σε έναν influencer, δηλαδή instagrammer, και σε έναν youtuber, μεγάλο youtuber φυσικά. Τώρα πάμε να στείλουμε το τρίτο μήνυμά μας που θα είναι. Θα το στείλουμε στον Γιανούμπα. Όπως βλέπετε είχαμε κάνει και live μαζί του στο κανάλι του Alex. Απλά δεν τα είχε δει, δηλαδή δεν μου είχε δει τα μηνύματα. Αλλά δεν πειράζει, εγώ θα του στείλω μήνυμα. Θα του πω καλησπέρα Γιανούμπα. Ωραία. Βάλουμε κόμμα. Του γράψω θα κάνεις κανά. Όχι, όχι, έτσι θα αγγλικά. Meetup. Όχι meet you, ρε. Meetup. Αθήνα. Αθήνα. Ωραία. Ναι, άντε. Ωραία. Βασικά, του στείλα κατά λάθος τελεία. Δεν πειράζει. Κατά το στείλω ερωτηματικά. Ωραία. Κομπλέ. Στείλαμε και το τέταρτο. Το. Ποιον άλλο να στείλουμε, κάτσε να σκεφτώ λίγο σε ποιον μπορούμε να στείλουμε μήνυμα. Να στείλουμε στον... Τώρα, τώρα για πλάκα, θέλω να στείλω, να δω βασικά τι θα μου πει. Θέλω να στείλω στον Άλεξ. Ξέρετε ότι με τον Άλεξ μιλάω, είμαστε κολλητοί, κάνουμε πολλά βίντεο και στο κανάλι μου και στο κανάλι του Άλεξ, οπότε... Και απλά θα το στείλω έτσι για πλάκα ένα μήνυμα, να το βάλουμε και αυτόν στο βίντεο. Ωραία, τώρα πάμε στην ομιλία μας και πάω να του γράψω καλής... Όχι, όχι, έλα ρε. Τι πάει να του γράψω. Καλησπέρα, είδες από... Άλεξ, θα κάνει κανά, περίμενε, κανά, έλα στα αγγλικά, ωραία, meetup, Αθήνα, ωραία, να βάλουμε και ερωτηματικά. Δεν ξέρω τι θα μου γράψει σε αυτό το μήνυμα που του στείλα, αλλά οκ. Τώρα πάμε στον επόμενο, που επόμενος στείλουμε, σκεφτήκα στο Headlord και με το Headlord όπως βλέπετε μου απαντάει σε stories, γενικά μιλάμε και με το Headlord, οπότε πιστεύω θα μου απαντήσει. Οπότε, ναι, πάμε να στείλουμε μηνυματάκι. Του στείλω, τι να του στείλω τώρα. Όχι επ, όχι επ, θα το φάνει κάπως. Καλησπέρα, Hate Lord. Έλα, Hate Lord. Το βάλω κόμμα. Παίζει να κάνεις κανά μητά Αθήνα ερωτηματικά. Βάλω. Στείλαμε και αυτό το μηνυματάκι μας και τώρα πάμε να στείλουμε σε κάποιον άλλον youtuber που σκέφτηκα να είναι ο Νοζ. Όπως βλέπετε και αυτός μου απαντάει και πάμε να γράψουμε. Καλησπέρα Νοζ. Του γράφω κεφαλαία. Θα του γράψω και αυτού. Σκέφτεσαι να κάνεις κανά meetup. Όχι meet you, ρε. Πάλι meetup. Αθήνα. Ερωτηματικά. Ωραία. Στείλαμε για αυτό το μηνυματάκι μας. Πάμε στον επόμενο, ρε. Πάμε. Τσακα, 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 τσακα. Τελειώνουμε. Έτσι όπως κατέβαινα στα DMs μου, είδα και τον Τζουξ και είπα, ας τον βάλω, γιατί όχι. Μου έχει απαντήσει βέβαια σε κάποια story που είχα ανεβάσει, αλλά γιατί όχι να μην το στείλω, και αυτός YouTuber είναι. Οπότε πάμε να το στείλουμε. Ωραία, τώρα πάμε να γράψουμε και στον Τζουξ. Καλησπέρα φίλε Τζουξ. Ωραία. Κόμμα. Σκέφτεσαι... να κάνεις meetup Αθήνα ερωτηματικά και το έστειλα και αυτό το μήνυμα. Τώρα πάμε να δούμε σε ποιον άλλο θα στείλουμε. Θα στείλουμε στον MarioTube. Όπως βλέπετε και από τις συνομιλίες δεν μου έχει απαντήσει ποτέ, δεν έχει δει ποτέ μήνυματά μου, οπότε εντάξει δεν πειράζει, αλλά πάμε να του στείλουμε. Καλησπέρα φίλε Μάριε, σκέφτεσαι να κάνεις meetup Αθήνα. Και τώρα πάμε στον επόμενο ή στην επόμενη. Σκέφτηκα, βασικά μισό λεπτάκι, σκέφτηκα να στείλω στην Αναστασία Ιούσεφ. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, μου απαντάει σχεδόν πάντα, βασικά μου απαντάει πάντα όταν θέλω μήνυμα ή μου στέλνει η ίδια. Είχαμε κάνει και live μαζί της στο κανάλι του Alex που μας χόρεψε. Και τώρα θα τη στείλω έτσι για, όχι φάση troll, εντάξει θα ήθελα να γίνει και αυτό που θα της γράψω τώρα που θα δείτε, αλλά okay, γιατί όχι. Πάω να της γράψω. Της γράψουμε καλησπέρα Αναστασία, σκέφτεσαι να κάνουμε ποτέ βίντεο
ερωτηματικά ερωτηματικά αστεράκι μου, για να βασικά για να γελάσει και πιο πολύ, αλλά τη το λέω όντως αν θέλει να κάνουμε κανένα βίντεο στο κανάλι μου. Ωραία, το έγραψα και αυτό το μήνυμα. Οπότε τώρα πάμε να γράψουμε και στον τελευταίο YouTuber, που ο τελευταίος είναι ο Τζίμκο. Και θα πάω να του γράψω καλησπέρα Τζίμκο. Όχι Τζίμι, Τζίμκο. Σκέφτεσαι να κάνεις meetup Αθήνα? Ερωτηματικά. Το στείλαμε και το τελευταίο μας μήνυμα. Κάτσα να κάνουμε και ένα refresh, να δούμε. Όπα, μου έχουν απαντήσει. Μου απάντησε η Ιωσήφ και δύο μηνύματα κιόλας. Θα το δείξω έτσι τώρα, όχι με screen record. Εδώ πέρα βλέπετε την Ιωσήφ. Μου απάντησε η Ιωσήφ, ok. Μου απάντησε και ο Τζίμκο, μου απάντησε και ο Άλεξ. Δεν θα τα ανοίξω τα μηνύματα. Μου απάντησε και ο Νος, δεν μου έχει απαντήσει κανένας άλλος. Απλά θα το αφήσουμε κάποιες ωρίτσες, δηλαδή περίπου μέχρι το βράδυ, κάπου εκεί 4 ωρίτσες, και να δούμε ποιοι θα μου απαντήσουν. Οπότε τα λέμε πάλι σε λίγο. Για εσάς κάτι θρόλυπτα, για μένα 4-5 ώρες. Οπότε αυτά, τα λέμε. Οπα, εδώ είστε ακόμα. Δεν πειράζει, καθίστε, καθίστε, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Εντάξει, πάμε να συνεχίσουμε. Βλέπετε πίσω, αρχίζει και βραδιάζει. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 7 και 4. Κάνε το focus, ωραία το έκανε. Και τώρα θα πάω να δω, βασικά έχουν περάσει κάπου στις 4 με 3 ώρες, όχι, 3,5 με 4 έχουν περάσει. Οπότε τώρα θα πάω να δω πόσες απαντήσεις έχουμε και από ποιους, και αν έχουμε φυσικά, γιατί μπορεί και να μην έχουμε απαντήσεις, δηλαδή να βγει και fail το βίντεο. Πρώτη όπα, έχουν απαντήσει. Πρώτη απάντησή μου γράφει ο Νος και μου λέει, του είχα γράψει βασικά, περιμένετε, θα πεταχτούν εδώ πέρα, θα σκρίσουν το δύο σκρίσουν, θα πεταχτούν ένα αυτό και ένα αυτό εδώ πέρα, που λέει, μπα, ειδικά αυτή την εποχή μου λέει στο ένα, και πιο κάτω μου είπε, κοίταξε να δεις Γρηγόρη, αυτή την εποχή δεν έχω τέτοια σχέδια, έχω ξανακάνει meetup με μεγάλη επιτυχία το 2017, ίσως το μέλλον να φέρει έτσι πάλι ο καιρός, γεια σου. Okay, αν κάνεις φυσικά θα έρθω κιόλας, αλλά okay, μια χαρά μας απάντησε ο πρώτος YouTuber που είναι ο Νος. Πάμε να δούμε ποιος άλλος μας απάντησε. Όπα, μας απάντησε και ο Χέιντρολτ, αλλά μου απάντησε, έλα ρε, δεν ξέρω γιατί. Βασικά, οπότε είναι ανήξερος, δεν ξέρει αν κάνει, καταλαβαίνετε. Οπότε, okay. Ω, μας απάντησε και ο Τζίμκο. Μας λέει, κοίτα τώρα με τον κορώνα, δεν ξέρω γενικά για meetups, lives και κουλουπού. Για meetup, συγκεκριμένα όμως Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις είχα πει δεν θα ξαναέκανα. Ωραία, σε καταλαβαίνω. Αν δεν θέλεις, ok. Βέβαια, όλα αυτά που λέω θα τα διαβάζετε και εσείς εδώ πέρα. Θα εμφανίζονται, γι' αυτό έχω κάνει άκρη. Μην νομίζετε. Εντάξει. Πάμε να δούμε ποιος άλλος μας απάντησε. Μα απάντησε ο Άλεξ, ρε φίλε. Δεν μπορώ, κλαίω. Και μου λέει καλησπέρα, φίλε μου. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση και θα πράξω αναλόγως. Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, μετά εγώ λίγο τον τρόλαρα, γελούσα. Οκ, εντάξει. Λος, αυτά θέλω, αυτά. Μας απάντησε και η Ιωσήφ. Και τι μας λέει. Καλησπέρα, γλυκέ μου. Εγώ ζητάω χρήματα για να κάνω βίντεο. Ζητάει χρήματα. Κάτσε ρε, δεν άκουσα καλά. Ζητάει χρήματα. Αυτό ήταν. Πάρα πες. Οκ, Αναστασία, θα το κοιτάξουμε. Βέβαια, της απάντησα μετά ότι θα ήθελα βίντεο μαζί της, οπότε συνεχίσαμε την κουβέντα μας. Και θα δούμε, θα πράξουμε αναλόγως. Δηλαδή μπορεί και να έρθει και βίντεο με το Ιωσήφ. Αυτό πατά subscribe, φτάσουμε και στους 100.000, πατά καμπανάκι. Έχω πεθάνει τη ζέστη και δεν θέλω να ανοίξω αυτό γιατί κάνει θόρυβο. Οπότε αυτά, άντε συνεχίζουμε. Δεν μου έχει απαντήσει κάποιος άλλος. Βέβαια, αυτό που μου άρεσε ήταν ότι το είδε ο Κοψιάλης, το διάβασε, απλά δεν απάντησε. Πριν ανοίξω την κάμερα το διάβασε, αλλά μετά λέω κάτσε ρε φίλε, δεν απαντάει και μισή ώρα. Και του έστειλα άλλα δύο ερωτηματικά όπως βλέπετε εδώ πέρα, και λέει κάτω ότι το διάβασε. Οπότε ο Κοψιάλης δεν θέλει να μας απαντήσει. Δεν πειράζει όμως. Τώρα κάποιος άλλος που έστειλα και δεν απάντησε ήταν ο Μάνος. Οκ.
Κάποιος άλλος που δεν απάντησε. Ο Τζουξ δεν απάντησε. Ο Γιαννούμπαν δεν απάντησε. Ο Μάριο Τιμ δεν απάντησε. Αυτοί. Δηλαδή εντάξει, μου απαντήσανε κάποιοι και χαίρομαι ότι το challenge βγήκε με επιτυχία. Οπότε πάνω κάτω αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like. Αυτό το βίντεο θέλω να φτάσει τα 15.000 likes. Βάζω έτσι γερούς στόχους να τους φτάνουμε, να χτυπάμε. Τους στόχους που λέω και μετά να βάζουμε και άλλους μεγαλύτερους. Οπότε αν αυτό το βίντεο φτάσει στα 15.000 likes, άντε να τελειώνω γιατί οπότε ναι, πάμε να φτάσουμε 15.000 likes. Πάμε ένα follow στο Instagram που είναι αυτό και τρέχει ένα τρελό giveaway. 1.500 ευρώ, ρε. 1.500 ευρώ αξίας όλα τα πράγματα που έχουμε πάρει μαζί με τον Alex. Και δίνουμε και ένα κινητάκι, νομίζω iPhone 11 ήταν, δεν ξέρω, γι' αυτό πάτε εδώ πέρα για να δεις. Εντάξει, είναι συνεργασία μας με τον Alex. Οπότε, subscribe για να φτάσουμε και τους 100.000, καμπανάκι, like, comment, share. Και ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν έχει τσέκαρα για τη Magic Bee εδώ πέρα με τον κωδικό μου Gregory 10, παίρνεις και μείον 10% έκπτωση. Οπότε αυτά τα λέμε. Όχι, δεν νομίζω να ξέχασα κάτι. Με αυτά, peace! Είμαι λίγο cringe, δεν πειράζει. Out.